Καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι που βρίσκομαι εδώ στην Βέρεια. Είχα αρκετά χρόνια να έρθω και βλέπω μια ευαισθησία με την αρχαιολογία, διότι έχω τελειώσει το ιστορικό, οι βασικές μου σπουδές, το ιστορικό αρχαιολογικό. Αισθάνομαι ακόμη πιο συγκινημένη γιατί βρίσκομαι στην πόλη αυτή. Θα ήθελα, όσον αφορά το θέμα της υποψηφιότητάς μου, να σας πω ότι στις ευρωεκλογές του Μαΐου θα είμαι υποψήφια στο κίνημα Αλλαγής. Σκοπός μου και στόχος μου είναι να αγωνιστώ και με την εμπειρία που έχω και την γνώση μέσα από την δημοσιογραφική μου ιδιότητα, γιατί κάνω πολλά χρόνια επιμελούμαι και παρουσιάζω την εκπομπή Europe στην ΕΡΤΕΝΑ, στοχευμένη σε ευρωπαϊκά θέματα. Όπως σας είπα, είμαι φιλόλογος, έχω σπουδάσει το ιστορικό αρχαιολογικό, έχω δουλέψει στην εκπαίδευση, σε εκπαιδευτήρια δουλειός φιλόλογος, σε κάποια χρόνια. Επίσης, έχω κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στις Ηνωμένες Πολιτείες πάνω στην επικοινωνία και στις πολιτικές επιστήμες. Και είμαι και υποψήφια διδάκτρια του Πανεπιστημίου Αθηνών πάνω στα ευρωπαϊκά, δηλαδή στα εθνικά κοινοβούλια και την παγκοσμιοποίηση. Και αυτό ήταν και ένας λόγος που ασχολήθηκα αυτά τα χρόνια περισσότερο με την Ευρώπη, γιατί ήταν εκείνη την περίοδο που άρχιζε η κρίση του 2008. Θέλω να πω ότι υπερασπίζομαι και αγαπώ όλα αυτά τα χρόνια την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία Ευρώπη είναι το κοινό μας σπίτι, διότι στα 63 χρόνια της λειτουργίας της και μέσα από πολλές κρίσεις το ευρωπαϊκό εγχείρημα εξελίχθηκε σε ένα μοναδικό, κάτι μοναδικό, διασφαλίζοντας με συνενετικές πολιτικές την ειρήνη, τη δημοκρατία και την ευημερία, όλα αυτά σε μία αντίθεση με τη σκοτεινή ήπειρο του πρώτου μισού του 20ου αιώνα. Γιατί αυτό, διότι πιστεύω ότι το ευρωπαϊκό εγχείρημα έχει δικαιωθεί ιστορικά και σε αυτό ακριβώς πρέπει να οικοδομήσουμε, αντιμετωπίζοντας και τις προκλήσεις που έχει επιφέρει η οικονομική κρίση του 2008 και η παγκόσμια αταξία πραγμάτων που ζούμε στην εποχή μας. Το μεγάλο στοίχημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε όλες τις χώρες μέλη είναι να αντισταθεί στις πιέσεις του λαϊκισμού και του εθνικισμού που αναδεικνύεται σε βασικό αντίπαλο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Αυτό είναι ένα μεγάλο θέμα της εποχής μας και των ευρωπαϊκών εκλογών του 2019, δηλαδή του Μαΐου, των επερχόμενων εκλογών. Και το ιστορικό στοίχημα για την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι η μέρημνα και η συμμετοχή και η στήριξη των κοινωνιών και των κοινωνικών πολιτικών για να μην διολιστήσουν στον λαϊκισμό και στην ακροδεξιά. Πρέπει να υπερασπιστούμε την Ευρώπη με ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο για τους Ευρωπαίους πολίτες. Το νέο κοινωνικό συμβόλαιο είναι ακριβώς αυτό το οποίο εισηγείται και η σοσιαλιστική ομάδα πριν από λίγο καιρό στο συνέδριο που έγινε στη Μαδρίτη, ο επικεφαλής, ο πρώτος αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ο κύριος Φρανς Τίμερμανς, ο οποίος ηγείται του ευρωψηφοδελτίου για τη θέση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δηλαδή για τη θέση του Γιούγκερ. Ακριβώς αυτό το νέο κοινωνικό συμβόλαιο στηρίζεται, δηλαδή στις πολιτικές, σε βασικούς πυλώνες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δηλαδή να προωθηθούν πολιτικές για την ανεργία, την κλιματική αλλαγή, τη βιομηχανία, την παιδεία. Και όλα αυτά, όλες αυτές οι πολιτικές να είναι στοχευμένες, διότι μόνο με αυτές τις πολιτικές τις στοχευμένες μπορεί να νομιμοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση στα μάτια των πολιτών. Και έτσι μπορούν να νικηθούν οι σιρήνες και της άκρας δεξιάς, εφόσον βρισκόμαστε σε έναν κίνδυνο, σε άμεσο κίνδυνο στις επερχόμενες εκλογές. Θέλω να πω επίσης ότι αυτό το νέο κοινωνικό συμβόλαιο, το οποίο εισηγείται η σοσιαλιστική ομάδα και φυσικά και το κίνημα αλλαγής, αφορά το κοινωνικό μοντέλο, την κοινωνική Ευρώπη, της ανάπτυξης, της δημοκρατίας και της δικαιοσύνης και θα πρέπει να ενώσουμε όλες τις δυνάμεις μας για να βάλουμε ένα χ στους δαίμονες του παρελθόντος που προωθούν την κυριαρχία του αυταρχισμού, την παραβίαση του κράτους δικαίου, την ξενοφοβία και τον ρατσισμό. Θα πρέπει όλοι
να ψηφίσουμε, να πάμε να ψηφίσουμε στις ευρωεκλογές αυτή την περίοδο για όλους αυτούς τους λόγους τους οποίους αναφέραμε. Και ένας βασικός επίσης λόγος είναι ότι η αποχή είναι ένας μεγάλος κίνδυνος για την, για την επόμενη περίοδο, διότι στο προηγούμενο διάστημα, στις προηγούμενες ευρωεκλογές, είχε φτάσει στο 55%. Εάν έχουμε και τώρα αποχή μεγάλη, ουσιαστικά θα απομονιμοποιηθούν και οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης και οι οποίες αφορούν και το μέλλον της Ένωσης για το επόμενο διάστημα. Η μεγάλη μάχη που γίνεται είναι για τα ποσοστά που θα πάρουν τα φιλοευρωπαϊκά κόμματα απέναντι στους ευρωσκεπτικιστές. Θα ανεβάσουν τα ποσοστά τους, γιατί γνωρίζουν ότι σε πολλές χώρες της Ένωσης υπάρχει άνοδος των ευρωσκεπτικιστικών κομμάτων, όπως είναι και στην Ιταλία, στην Ανατολική Γερμανία έχουμε άνοδο της ακροδεξιάς. Αυτά λοιπόν, το μέτωπο το οποίο θα πρέπει να συγκροτηθεί την επόμενη μέρα των εκλογών, θα παίξει και ένα πολύ σημαντικό ρόλο, διότι οι ίδιες οι δυνάμεις αυτές θα πρέπει να βάλουν και ένα φραγμό στους ευρωσκεπτικιστές μέσα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, διότι με αυτόν τον τρόπο δεν θα μπορούν να θα μπορέσουν να στηρίξουν και πολιτικές, όπως είπαμε, υπέρ του ευρωπαϊκού οικοδομήματος, υπέρ του ευρωπαϊκού εγχειρήματος, τις οποίες ουσιαστικά θέλουν να απονομιμοποιήσουν και να αποσυντονίσουν οι ίδιες οι δυνάμεις αυτές. Δεν έχω κάτι άλλο να σας πω γι' αυτό, σε μια συζήτηση, ναι. Κώστα. Να προσθέσω μόνο σε αυτό που πολύ ωραία περιέγραψε για τις επιδιώξεις μας όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ψήφιση της ευρωεκλογίας. Είμαστε την επαύριο του συνεδρίου εδώ και σε όλη την Ελλάδα τις τελευταίες μέρες σε μια μεγάλη καμπάνια που έχουμε ξεκινήσει ως κίνημα αλλαγής στην περιφέρεια σχεδόν σε όλες τις πόλεις της χώρας. Καθώς βρισκόμαστε, αν θέλετε, στην αφετηρία μιας μακράς εκλογικής περίοδου, η οποία αφορά σε αυτή τη φάση την αυτοδιοίκηση και τις ευρωεκλογές και προφανώς το βάθος του τούνελ κάποια στιγμή όταν και αν αποφασίσει ο Πρωθυπουργός και τις ευρωεκλογικές εκλογές. Είμαστε σε μια μεγάλη προεκλογική περίοδο, στην οποία από το κίνημα αλλαγής έχοντας ολοκληρώσει και το τελευταίο έκτακτο συνέδριο, βρίσκεται σήμερα, νομίζω, σε την καλύτερη στιγμή των τελευταίων δύο χρονών. Βρισκόμαστε στην αφετηρία έχοντας κατοχυρώσει και την πραγματική πολιτική ενοποίηση. Εγώ τουλάχιστον έτσι εξέλαβα το τελευταίο συνέδριο, ως την ανασύσταση, αν θέλετε, του κεντροαριστερού χώρου, την οριστική επικράτηση της λογικής του κινήματος αλλαγής, το οποίο είναι ο φορέας που εκφράζει στη χώρα την κεντροαριστερά και τη σοσιαλδημοκρατία, και ο οποίος θα πάει με αυτά τα χαρακτηριστικά που έχει αποκτήσει, με τις απώλειες και τα προβλήματα που όλοι ξέρετε στην πορεία, θα πάει στις εκλογές εκφράζοντας το μεσαίο χώρο και επιδιώκοντας την ανασύσταση της σοσιαλδημοκρατίας και του κεντρώου χώρου, ο οποίος κατά την άποψή μου είναι ένας βασικός παράγοντας εξισορρόπησης ενός πολιτικού συστήματος που τα τελευταία χρόνια ταλαιπωρείται μεταξύ άλλων πολλών και από μια ακραία πόλωση μεταξύ δύο πολιτικών δυνάμεων που βρίσκονται στις άκρες του πολιτικού συστήματος, έχοντας χάσει την παραδοσιακή μεγάλη δημοκρατική παράταξη, η οποία σφράγισε την ιστορία του τόπου κατά τη διάρκεια της μεταπολίτευσης. Από αυτή την άποψη, νομίζω ότι βρισκόμαστε πλέον σε μια πολύ κρίσιμη εποχή. Επιχειρήθηκε και επιχειρείται και από τα δύο μεγάλα κόμματα, και το ΣΥΡΙΖΑ και τη Νέα Δημοκρατία, να αποκτήσουν οι ευρωεκλογές δημοψηφισματικό χαρακτήρα, μειώνοντας ουσιαστικά και την αξία τους και τη σημασία τους για την Ευρώπη και για τη χώρα. Για το τι σημασία έχουν οι ευρωεκλογές, δεν θα πω πολλά, είπε πολλά η κυρία Μπούρα, αλλά θα ήθελα να πω επίσης να σας παραπέμψω σε ένα εξαιρετικό άρθρο του κυρίου Σιμίτη τις προηγούμενες εβδομάδες, που περιγράφει με ακρίβεια γιατί είναι σημαντικές οι ευρωεκλογές και το Ευρωκοινοβούλιο, όχι μόνο για την Ευρώπη, την ευρωπαϊκή ιδέα, αλλά και για τη χώρα μας, την πολιτική της πραγματικότητα, την οικονομική της πραγματικότητα, καθώς πάρα πολλά πράγματα εξαρτώνται από τους συσχετισμούς, τους περιέγραψε η κυρία Μπούρα, δεν θα συνεχίσω
που θα διαμορφωθούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έτσι λοιπόν, θέλουμε, επιχειρούμε αφενός με να στηρίξουμε τις ισχυρότερες αυτοδιοικητικές δυνάμεις μας, οι οποίες έχουν τόσο στον πρώτο όσο και στον δεύτερο βαθμό έχουν ισχυρή παρουσία, έχουν και θα έχουν ισχυρή παρουσία στους περισσότερους δήμους της χώρας, και κυρίως να ανατρέψουμε αυτή τη λογική, τη δημοψηφισματική, διχαστική λογική, η οποία επιχειρείται να δοθεί στις ευρωεκλογές. Θέλουμε να περάσουμε την ανάγκη του διαλόγου, των συγκλήσεων, την ανάγκη της συζήτησης και για την Ευρώπη και για τα εσωτερικά προβλήματα σε μια διαφορετική τελείως λογική από αυτή που υπηρετούν και επιδιώκουν οι δύο μεγάλοι. Σε αυτά τα πλαίσια είμαστε σήμερα εδώ και η κουβέντα αφορά και την Ευρώπη και την αυτοδιοίκηση και αν θέλετε αφορά και το μέλλον της χώρας, το οποίο δεν μπορεί να καθορίζεται από λογικές δικοματισμού, οι οποίες αν θέλετε δοκιμάστηκαν στην εποχή τους, απέδωσαν ή όχι, αλλά σίγουρα είναι εκτός πραγματικότητας, δεν μπορούν να λύσουν τα προβλήματα της χώρας, δεν μπορούν να παράξουν πολιτικές συμμαχίες και κοινωνικές συμμαχίες, οι οποίες θα είναι ικανές να βγάλουν τη χώρα από την κρίση σε ένα καινούριο μέλλον. Αυτά τα λίγα, νομίζω, οι ερωτήσεις ενδεχομένως. Και εγώ ήθελα να προσθέσω, γιατί αναφέρθηκε ο κ. Γιώργος στο θέμα της Ελλάδος, ότι για την Ελλάδα το στίχημα της ανάταξης της χώρας έρχεται και σε ένα νέο περιβάλλον. Η Ελλάδα που γνώρισε την ευημερία όλα αυτά τα χρόνια και κυβερνάται από πολιτικούς νέας γενιάς, γιατί είναι νέας γενιάς όλοι, καλείται να αποδείξει ότι όπως παλαιότερα ότι έχει αντανακλαστικά και να ανατρέψει τη φτωχοποίηση της χώρας. Δεν μας ενδιαφέρει σε καμία περίπτωση η αριστερά που ήκτουμε επιδόματα. Μας ενδιαφέρουν, όπως είπαμε και προηγουμένως, οι απαντήσεις με πολιτικές, σε βασικούς πυλώνες, γιατί αυτές χτίζουν τα θεμέλια για το μέλλον. Το στίχημα για την Ελλάδα και το μήνυμα για τους πολιτικούς είναι ότι μπορεί η χώρα να ενστερνιστεί και πάλι εθνικούς στόχους ανασύνταξης, ότι ο πατριωτισμός που παραμένει βασική κινητοποιητική ιδέα της κοινωνίας δεν θα πρέπει να χαραμίσετε σε καμία περίπτωση σε ένα αμυντικό εθνικισμό, αλλά να αιματοδοτεί ένα νέο συλλογικό εγχείρημα ανάπτυξης. Το κριτήριο για όλα αυτά είναι η ανάταξη, όπως είπαμε, της χώρας και καθήκον μας ως στόχος για το μέλλον των παιδιών μας.